Είναι όμως η ώρα τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής και ειδικό σε θέματα ναυτιλίας, τον Γιώργο Γεωργίου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από αυτή την είδηση για την πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ. Μια πειρατεία την ευθύνη της οποίας φαίνεται ότι αναλαμβάνει το Ιράν. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλό απόγευμα, Παύλο. Καλό απόγευμα και σε όσους μας παρακολουθούν. Στην τελευταία εξέλιξη ανατράπηκαν τα πρωινά δεδομένα περί πειρατείας στην υπόθεση της κατάληψης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων IRNA και το TASNIM, το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατέλαβε το τάνκερ ύστερα από έκδοση δικαστικής εντολής, πληροφορία που επιβεβαιώνεται και από εγχώριες κυβερνητικές πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι έγινε ρεσάλτο σήμερα το πρωί τα ξημερώματα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο πηγαίνει ένας Έλληνας ναυτικός και 18 ναυτικοί φιλιππινέζικης εθνικότητας. Πρόκειται για το Suez Maxen Nicholas, κατασκευής 2011, το οποίο ταξιδεύει με σημαία νησιών Marshall και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Empire Navigation. Αυτό που είναι σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι το εν λόγω τάνκερ μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 2023, κυκλοφορούσε στις θάλασσες με το όνομα Suez Razan. Πρόκειται για ένα όνομα που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και προφανώς οι νέες εξελίξεις εκεί οδηγούν. Θυμίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 2022 οι Αμερικάνοι είχαν υποψιαστεί τον λόγο πλοίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2023, η Ουάσιγκτον κατέλαβε το πλοίο αφού πιάστηκε να μεταφέρει πετρέλαιο έξω από τις ακτές της Σιγκαπούρης. Μετά τη σύλληψη, η ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation παραδέχτηκε ότι παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ μεταφέροντας το φορτίο Ιρανικού αργού και δεσμεύτηκε να μεταφέρει αυτά τα 800.000 βαρέλια Ιρανικού αργού στις ΗΠΑ για κατάσχεση. Επομένως, πλέον κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό η σημερινή κατάληψη του πλοίου να είναι η Ιρανική απάντηση της δέσμευσης του Ιρανικού πετρελαίου από τους Αμερικάνους. Γιώργο, να σε ρωτήσω, τι προβλέπετε τώρα, δηλαδή η ναυτιλιακή εταιρεία τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Η ναυτιλιακή εταιρεία σε δήλωση που εξέδωσε, είναι η μόνη μέχρι τώρα ενημέρωση που έχει εκδώσει, είπε ότι έχει ενεργοποιήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποκαταστήσει την επικοινωνία με το δεξαμενόπλιο, με το οποίο φυσικά έχει καθεί κάθε επικοινωνία από την ώρα της κατάληψης και μετά. Από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια στο να ενεργοποιηθεί ξανά η επικοινωνία, να δούμε τι γίνεται με το πλήρωμα του πλοίου, πού βρίσκεται, γιατί το τελευταίο στίγμα από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, όπως βλέπουμε στο Marine Traffic, είναι πριν από 11 ώρες και το πλοίο εντοπίζεται στον κόλπο του Ομάν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μετέφερε φορτίο από το Ιράκ, 145.000 μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου, και είχε προορισμό την αλιαγά στην Τουρκία μέσω της διόρυγας του Σουέζ, ενώ ο ναυλωτής του πλοίου είναι η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία του ΠΡΑΣ. Από εκεί και πέρα υπάρχει κινητοποίηση φυσικά και σε χώριο διπλωματικό και κυβερνητικό επίπεδο. Είπαμε ότι υπάρχει και ένας Έλληνας ναυτικός πάνω στο πλοίο. Υπάρχει δηλαδή κινητοποίηση από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας? Υπάρχει κινητοποίηση φυσικά από τις ελληνικές αρχές. Ο Έλληνας που είναι μεταξύ των μελών πληρώματος είναι ένα αυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος. Εντάσσεται και αυτή η νέα εξέλιξη στο πλαίσιο της ευρύτερης διαμάχης ΗΠΑ Ιράν. Εντείνει φυσικά τις ανησυχίες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι έκρηθινη κατάσταση, θυμίζουμε, το τελευταίο δίμηνο στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων και των Χούθη στην εμπορική ναυτιλία. Είναι δυστυχώς μια δυσάρεστη εξέλιξη. Άλλη μια παρενέργεια αυτής της κρίσης. Ακριβώς, που πλήττει αρχικά βέβαια τα πληρώματα τα οποία ταξιδεύουν στις θάλασσες. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς βεβαίως το θέμα. Μένετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής αλλά και στο ναυτεμπορική.gr και για όλα τα τελευταία. Ο Γιώργος Γεωργίου και το υπόλοιπο δημοσιογραφικό team της Ναυτεμπορικής σας κρατά ενήμερους. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.